Η Συντονιστική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνα και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής είμαστε σήμερα εδώ για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και τις φωνές μας με τις δεκάδες σωματεία, συλλόγους και φορείς από τη Δυτική Αττική και τη Δυτική Αθήνα. Γιατί κοινά είναι τα προβλήματα και οι αιτίες που τα προκαλούν. Αγωνιζόμαστε για να σταματήσουμε την απαράδεκτη απόφαση του Περιφερειάρχη Πατούλη που σε συνεργασία με την προηγούμενη διοίκηση της κυρίας Δούρου και το λαγό το Τζίμερο επικύρωσαν με διαδικασία παροδία από το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου τη λειτουργία, τη δημιουργία νέας κομματερής στη Φυλή, τη λειτουργία του χιτά γραμματικού και στην ίδια απόφαση αφήνουν ανοιχτά το δρόμο για να αξιοποιηθούν ως χιτά χιτή ανενεργά λατομεία σε όλη την Αττική. Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζει να υπηρετεί πιστά το κεφάλαιο και ακολουθεί τη λογική. Ό,τι είναι χρήσιμο για το κεφάλαιο γίνεται νόμιμο. Στην περιοχή μας συντελείται όλο το προηγούμενο διάστημα ένα έγκλημα. Είναι σε εξέλιξη ένα έργο καταστροφικό για το περιβάλλον, ένα έργο πανάκριβο και σε ακατάλληλη θέση. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν ότι ήδη έχει συντελεστεί οικολογική καταστροφή στην παραλία στο Σέρσι και στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Έχουν κόψει 105 στρέμματα δάσους. Τώρα να τα φυτέψουμε θα χρειαστούν τουλάχιστον 30 χρόνια για να γίνει το δάσος όπως ήταν πριν. Όποτε βρέχει, η θάλασσα στην περιοχή που εκβάλλει το ρέμα κοκκινίζει από τα χώματα που παρασέρνει λόγω των εσκαφών στην περιοχή. Όταν ξεφορτώνουν τα σκουπίδια, όπως μας λένε, ή τα υπολείμματά τους, όλα ή στην καλύτερη περίπτωση μεγάλο μέρος των στραγισμένων μέσω του ρέματος θα καταλήξουν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μολύνουν και να καταστρέψουν τους οργανισμούς, ψάρια, φύκια κλπ. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Natura. Υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα και ρέμα στην περιοχή. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να υλοποιούν το νέο έγκλημα στο γραμματικό, ενώ συνεχίζουν το διαχρονικό έγκλημα, επεκτείνοντας τη χωματερή στη Φυλή. Όπως καταλαβαίνετε, τα παραπάνω αποτελούν ανοιχτά, έχουν καταπατήσει όλα τα επιστημονικά κριτήρια. Τα κριτήρια τα επιστημονικά τα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Όλοι ξέρουμε ότι όπου υπάρχει έγκλημα υπάρχει και ο ένοχος και είναι η ώρα να βγάζουμε συμπεράσματα. Για να ρωτηθείτε, γιατί προωθούν ένα έργο που επιβαρύνει το περιβάλλον και έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες για τη δημόσια υγεία? Οι συνέπειες αυτές όμως εξυπηρετούν μόνο και μόνο τα κέρδη του επιχειρηματικού ομίλου αναδόχου, στον οποίο καταλήγουν οι πόροι του έργου, που έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με την αρχική σύμβαση, υλοποιώντας σχετικές οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει από το Αναπτυξιακό Συνέδριο στο Λαύριο, αλλά και σε όλη τη χώρα. Και η Νέα Δημοκρατία πέρασε τώρα με το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο, πατώντας πάνω στα ερείπια των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων. Αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα έχουν ανάγκη επιχειρηματικοί όμιλοι για να θεριεύουν τα κέρδη τους, για να βγουν πρώτοι στην κούρσα του ανταγωνισμού. Δίνουν γη και είδος στο κεφάλαιο, το πλασάρουν όμως με το απαραίτητο περιτύλιγμα για να παραπλανήσουν το λαό, για να εξασφαλίσουν την ανοχή και τη συνένεσή τους. Εμείς στην περιοχή μας πληρώσαμε με τον πιο τραγικό τρόπο την πράσινη ανάπτυξη. Όταν στη μια πλευρά πετάγανε στην κυριολεξία στα σκουπίδια τα λεφτά τους, στην άλλη άκρη του Δήμου στο Μάτι καίγονταν 102 συνάνθρωποι μας, ενώ ήδη είχαμε τα τραγικά αποτελέσματα στη Μάτρα.
στη δικιά τους ανάπτυξη δεν περιλαμβάνεται ούτε η πυροπροστασία, ούτε τα αντιπλημμυρικά, ούτε τα αντισεισμικά έργα. Γιατί το μόνο τους κριτήριο είναι το κόστος. Γι' αυτό και οι κλούβες και τα μάτσα συνέδρια. Γι' αυτό όσα υπόσχονταν προεκλογικά στους κατοίκους του Γραμματικού και των άλλων εργοσίων, αποδείχτηκαν σκέτη απάτη. Έφτασαν και στο σημείο να φέρουν και τα ΜΑΤ σε κρίσιμες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα οποία δίκαια διαμαρτυρόμασταν. Τους απαντάμε, δεν τους φοβόμαστε, η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει. Με την οργάνωση της πάλης γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Απαιτούμε να μην λειτουργήσει ούτε δοκιμαστικά οχητά στο Γραμματικό και να σταματήσει κάθε κατασκευαστική εργασία. Να κλείσει τώρα η χωματέρη της Φυλής και να πάρουν πίσω την απόφαση για επέκταση. Καμία σκέψη να μην έχουν για δημιουργία χιτά-χιτή στα λατομεία της Αττικής. Μπαίνουμε μπροστά για τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Να μην επιτρέψουμε νέα εγκλήματα τύπου Φυλή στην Αττική. Καλούμε να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής ακόμα περισσότερα σωματεία, σύλλογοι και φορείς από όλη την Αττική. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Να κόψουν το λαιμό τους, να λύσουν τα προβλήματα αυτοί που τα δημιούργησαν. Εμείς να ξέρουμε καλά ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας. Καλούς αγώνας να έχουμε.